Κύριε Υπουργέ, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας σήμερα. Σας μιλάω ανθρώπινα και όχι με κομματικό πάθος. Είστε μια νέα πολιτικός και έχετε μέσα με διάφορες ενέργειές σας καταστήσει εχθρούς σας τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων παιδιών. Είδατε τα μίντια σήμερα, τα social media. Χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά που δεν είναι κομματικά υποκινούμενα, θα το καταλάβετε άμα διαβάσετε, ζητούν την παραίτησή σας. Έχουν προσωπικά μαζί σας. Γιατί δεν τη ζήτησαν και χθες? Γιατί δεν τη ζήτησαν και προχθές, όταν έχετε βουλιάξει όλες τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με την αξιολόγηση του έργου σας στο Υπουργείο Παιδείας? Γιατί σήμερα τα παιδιά παρεμβαίνουν? Γιατί νιώσαν το μαχαίρι στο λαιμό τους. Και διάφορα επιχειρήματα, σαν του προηγούμενου συμπαθούς συναδέλφου, ότι το σχέδιο είναι σαν το ύψος του παιδιού και κόβεται κάποιο το σχέδιο για 043 σε γειτονική, επειδή κόβεται ένας υποψήφιος στη φύλακα, επειδή είναι ένα μπόντοκ χαμηλότερος, είναι για να προκαλέσουν νέες αντιδράσεις των παιδιών. Και κυρίως, αν είχαμε επιθεωρήσεις όπως παλιά το καλοκαίρι, σκέτς σε επιθεωρήσεις. Δεν είναι όμως για γέλια το θέμα. Είναι για περίσκεψη, και για οργή. Η σφαγή των παιδιών της γενιάς της πανδημίας. Δεν το έχετε καταλάβει όλοι? Δεν έχετε το μήνυμα αυτό από τις πόλεις σας, από τις γειτονιές σας? Δεν βλέπετε τις οικογένειες ότι ανησυχούν ακόμη και ανθρώπων που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία? Μόνο η αντιπολίτευση τα λέει αυτά? Θα ξυπνήσετε άσχημα και μην κοιμάστε πάνω στις δημοσκοπήσεις, πολλές από τις οποίες διαψεύδονται μόλις δημοσιεύονται. Δείτε λίγο την πραγματικότητα και μιλήστε με το ένστικτό σας, με το συνέστημά σας και με τη λογική σας. Έχετε δύο παιδιά μικρά, κυρία Υπουργέ. Όταν μεγαλώσουν θα θυμούνται, θα ακούσουν ότι η μητέρα τους στα χρόνια αυτά που ήταν μικρά αυτά τα παιδιά κατέσφαξε τουλάχιστον 20.000 18χρονα παιδιά από τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το παράσημό σας. Και τώρα προχωρώ στα υπόλοιπα ζητήματα. Η κυρία Υπουργός έχει μια ικανότητα να ρίχνει ως φεϊβολάν αριθμούς, νούμερα. Μας είχε πει ότι ήταν δωρεάν η Σίσκο και τελικά πληρώσαμε δεκάδες εκατομμύρια. Τα είδαμε. Τα διαβάσαμε. Μας είχε πει ότι δεν τελειώνει το πανεπιστήμιο παρά μόνο το 9% των φοιτητών. Μας λέει τώρα ότι μόνο το 1% των αρμοδιοτήτων του σχολείου έχει ο διευθυντής, ενώ το 80% το έχει ο υπουργός. Μας είπατε και κάτι που είναι ακόμα χειρότερο και δεν θα ήθελα. Το δέχομαι, βέβαια. Το δέχομαι, κύριε Υπουργέ. Ό,τι καταλαβαίνω από όσα λέτε. Είπατε αυτό, εντάξει, κάτι άλλο. Πάμε στο πιο σοβαρό. Χθες στην Ολομέλεια μέσα, ενώπιον όλων των συναδέλφων, απαντώντας στο θέμα του παιδιού, του Διονύση, που κόπηκε για 0,4 από το σχέδιο και από την γειτονική, είπατε μα και πέρσι θα κοβόταν. Τόση ήταν η βάση και πέρσι. Είναι τα πρακτικά γραμμένα. Είναι γραμμένα τα πρακτικά. Λοιπόν, πέρσι η βάση στην εκδοχή ήταν 10. Και με τα σημερινά 10 συμψηφιστικά. 8 και 12 μπορεί να ήταν. Γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο. 10 μέσος όρος. Και φέτος ήταν 16,43. Ποιος λοιπόν αποκλείει τα παιδιά από τα πανεπιστήμια? Παιδί με 18.000 μόρια στα βασικά μαθήματα, με 2.500-2.800 στο σχέδιο, του λείπουν 44 μόρια και δεν μπαίνει στην εκτονική σχολή. Αυτή είναι η μάχη που δίνεται γι' αυτό στο Πετσόβιο, μου επιτρέπετε. Ακούτε. Και δεν μπαίνει στο Μετσόβιο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τι θέλετε να μας πείτε τώρα? Τι θέλετε? Στέλνετε, τους κόψατε. Δεν θα ανακαλέσω τίποτα, κυρία μου. Το μαχαίρι βάλτε μέσα όταν μιλάτε. Το μαχαίρι μέσα όταν μιλάτε. Ντροπή σας. Είστε και μητέρα νέων παιδιών. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα και προχωρώ.
κόψατε ούτε και εγώ μιλάω για την οικογένειά σας. Για σας μιλάω. Για τη δημόσια εικόνα σας μιλάω. Που είναι δυστυχώς είναι μια εικόνα. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ στο κοινοβούλιο. Να διαγραφεί τα πρακτικά. Δεν έκανα καμία αναφορά στην οικογένεια του κυρίου Φίλη. Παρακαλώ αντίστοιχο σεβασμό. Αντίστοιχο σεβασμό. Ας είμαστε πολιτισμένοι. Και ας μην έχουμε τις εικόνες του Εθνικού Κοινοβουλίου. Πολύ ωραία, λοιπόν. Να αμαυρώνουν την εικόνα του Κοινοβουλίου. Δεν άκουσα τι είπατε, ξαπέστο. Κύριε Φίλη. Δεν άκουσα την πηγή υπουργό. Κύριε Φίλη, μισό λεπτό. Κύριε Φίλη, θέλω να μιλήσω ο πρόεδρος. Κύριε Φίλη. Θα μιλήσω εγώ, κύριε Φίλη, αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ να μην υπάρξουν άλλες αναφορές σε προσωπικά θέματα μελών της Επιτροπής. Τα σχετικά αποσπάσματα παρακαλώ να διαγραφούν από τα πρακτικά και παρακαλώ να μην υπάρχουν άλλες διαφορές κατά τη διάρκεια. Το δέχομαι, κύριε Υπουργέ. Το δέχομαι και ίσως ήταν λάθος να ολοκληρώσω. Εντάξει, αλλά με παρέσει η κυρία Υπουργός. Τώρα. Θα ακούσετε. Τα παιδιά. Θα ακούσετε τώρα, θα ακούσετε. Όλα θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε όλα, κυρία μου. Θα τα ακούσετε τώρα. Με παρέσυρε όμως η κυρία Υπουργός, η οποία μας είπε ότι όταν γεννήθηκε το παιδί της, είπε πρώτα τη λέξη μπαμπά και Μητσοτάκης. Τα έχει δηλώσει δημόσια ίδια. Και τι να πω, με παρέσυρε την οικογένειά της. Πρώτα μπαμπά και Μητσοτάκη είπε και μετά όλα τα άλλα. Κλείνει η συζήτηση όμως. Κλείνει η συζήτηση. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση. Να σταματήσουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν τώρα και κλείνει τώρα λοιπόν η συζήτηση. Κλείνει η συζήτηση. Εξοργίζετε τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες. Είστε απαράδεκτοι. Έχετε ένα μαχαίρι και το ανεμίζετε. Μαζί το τυλίγετε με δημοσκοπήσεις ψεύτικες, στημένες, που τις διαψεύδει η ζωή. Προχωρώ. Καλά, θα το δείτε πολύ σύντομα. Θα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Προχωράμε τώρα, θα ακούσετε. Προχωράμε τώρα. Λέω λοιπόν ότι